Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα έχουμε μαζί μας τα Top Model Γοργόνες. Δεν έχει καταπληκτικό εξώφυλλο? Αυτό το μπλοκ ζωγραφικής λοιπόν είναι σαν γοργόνα στο εξώφυλλο του. Έχει μέσα γκλίτερ που κινείται με λίγο νερό και φυσικά τη ζωγραφία μιας γοργόνας. Έχει μέσα και μικρούς υπόκαμπους που επίσης κινούνται. Πολλά αυτοκολλητάκια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και θα δοκιμάσουμε σήμερα να ζωγραφίσουμε κι εμείς μία γοργόνα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μπλοκ. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να δοκιμάσουμε να κάνουμε κι εμείς. Θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά και τα αυτοκόλλητα, κάποια αυτοκόλλητα. Και κατά τα άλλα θα χρησιμοποιήσουμε το μαρκαδοράκι μας και γκλίτερ. Πολύ γκλίτερ. Έχει και ένα δελφινάκι παρέα, η γοργόνα που θα ζωγραφίσουμε σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το απαλό ροζάκι για να κάνω το χρώμα του σώματός της. Αλλά πρώτα καλύτερα να βάλουμε κάτι στην πίσω πλευρά για να μην περάσει το χρώμα στην πίσω ζωγραφιά. Θα βάλουμε το μαγιό της και την ουρά της. Ποια κοχυλάκια άραγε ταιριάζουν. Βλέπετε πως είναι από την πίσω πλευρά. Νάτι. Η ουρά και τα κοχυλάκια που έχει για μαγιό είναι έτοιμα. Τα γκλίτερ μας τώρα, για να κάνουμε την ουρά της, την υπόλοιπη ουρά. Και τα μαλλιά της φυσικά. Συμβαίνουν και μερικές ζημιούλες, δεν πειράζει, θα το καθαρίσουμε. Μουσική
Ραδιοδότης είναι πανέτοιμη. Πολύ πολύ προσεκτικά κάνουμε τα χείλη. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε και τα μαλλιά της. Και τα μαλλιά της είναι στο νερό, οπότε θα τα κάνουμε κάπως σαν να επιπλέουν. Να τη γοργόνα μας! Λαμπερή, φυσικά, με πάρα πολύ γκλίτερ. Πρέπει να περιμένουμε να στεγνώσει εννοείται το γκλίτερ. Πολύ καλά. Και αφού στέγνωσε, φαίνεται τώρα πια και λίγο πιο επίπεδο από ό,τι πριν. Και τα μαλλιά της το ίδιο. Στην πίσω πλευρά βλέπετε ότι είναι αρκετά, έχει περάσει αρκετά ο μαρκαδόρος, γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε και να βάζουμε κάτι. Αλλά η γοργόνα μας είναι πανέτοιμη! Πώς σας φαίνεται? Τα μαλλιά της ίσως θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και λίγο διαφορετικά, αλλά και έτσι μου αρέσουν. Έχουν έτσι κάτι το απόκοσμο. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μας. Κάντε like αν σας άρεσε και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο φτιάξτε μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Θα ξαναπούμε την επόμενη φορά εμείς. Μέχρι τότε, γεια σας!